Πάγκους έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έστησαν παραγωγή και πολιτές λαϊκών αγορών, ζητώντας να μειωθεί το κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Το θέμα παρακολούθησε ο Βαγγέλης Γκούμας. Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι, λοιπόν, Ελένη. Έτσι ακριβώς έγινε. Από τρεις περίπου ώρες μοίραζαν η παραγωγή τα όπορο-λαχανικά, πάνω από 50 τόνους. Το θέμα όμως ξέφυγε κάποια στιγμή από τον έλεγχο, καθώς. Μοίραζαν δωρεάν όπορο-λαχανικά στον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος. Όμως φτάσαμε στο σημείο να έχουμε συμπλοκές ακόμα και μεταξύ των ανθρώπων που περίμεναν να πάρουν τα τρόφιμα. Και πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι κατηγόρησαν τους παραγωγούς και είπαν ότι φρόντισαν να μοιράσουν τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί αυτό το πανδαιμόνιο και να το καταγράψουν οι τηλεοπτικές κάμερες. Από την πλευρά τους οι παραγωγοί λένε ότι δεν μπορούσαν να μοιράσουν τα πράγματα διαφορετικά και μάλιστα ζήτησαν από παρευρισκόμενα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να απομακρυνθούν, καθώς όπως λένε θέλουν να λύσουν τα αιτήματά τους χωρίς την παρουσία κανενός εκπροσώπου κόμματος. Αυτά λοιπόν έγιναν σήμερα το πρωί. Πάντως είναι τραγικές εικόνες. Είναι τραγικές εικόνες. Σηκώνουν τα χέρια για να πάρει μια σακούλα. Έτσι ακριβώς, με σηκωμένα τα χέρια, μια σακούλα με πορτοκάλια, με τρόφιμα. Βαγγέλη Γκούμα, σε ευχαριστώ.